Οι νοσοκομιακοί γιατροί την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση της ΕΓΕΣΥΚ αποφάσισαν την πραγματοποίηση στάσης εργασίας το πρωί της Τετάρτης από τις 11 έως και τις 3 και παράσταση διαμαρτυρίας από το σύνολο των συναδέλφων ιατρών, ειδικών και ειδικευωμένων στην είσοδο του νοσοκομείου, αφού συνεχίζουν να εφημερεύουν για 5ο μήνα απλήρωτοι, όπως τονίζουν και στις ανακοινώσεις τους. Οι γιατροί τόνισαν ότι η στάση εργασίας είναι το πρώτο βήμα και εφόσον δεν δοθεί λύση, είναι υποχρεωμένοι να καταφύγουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Στο δελτίο τύπου ΔΕ που εξέδωσαν αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «ζητούμε την κατανόηση και τη στήριξη των συμπολιτών μας, θεωρώντας ότι ο αγώνας μας είναι κοινός, αγώνας όλων, δίκαιος και έντιμος, για αξιοπρεπές και ποιοτικό δωρεάν σύστημα υγείας, ανταποδοτικό προς τον φορολογούμενο πολίτη τούτης της χώρας». Εσείως μπήκαμε τώρα το Μάιο στον 6ο μήνα απλήρωτη. Μας οφείλονται εφημερίες από το Δεκέμβριο και ο Δεκέμβριος του 2014 και το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα για την αποπληρωμή τους. Ειδικά από τον Ιανουάριο του 2015 και προς τα εδώ, εφημερεύουμε χωρίς να ξέρουμε αν θα πληρωθούμε. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει καμία μα καμία σχετική, εν πάση περιπτώσει, ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, από τον Υπουργό ή από τον αναπληρωτή και ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε και εμείς τι θα γίνει. Ένα πρώτο βήμα μετά την Γενική Συνέλευση της περασμένης Τρίτης ήταν να προκηρύξουμε τη σημερινή στάση εργασίας. Θα ακολουθήσει η νέα Γενική Συνέλευση για να επανακαθορίσουμε τη στάση μας και να προβούμε σε περαιτέρω κινητοποίηση. Η αιτία των κινητοποιήσεων και της σημερινής είναι οι απλήρωτες εφημερίες εδώ και 5 μήνες. Από την 1η Δεκεμβρίου οι εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, ειδικούς και ειδικευόμενους, δεν έχουν πληρωθεί. Και να πω ότι οι εφημερίες είναι μια υπεροριακή απασχόληση, αλλά είναι ένας μισθός με αίμα και με υδρότα φτιαγμένες. Άρα το γεγονός ότι 5 μήνες δεν έχουμε πληρωθεί δημιουργεί πλήστα όσα προβλήματα σε όλους μας, είτε είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας ειδικοί γιατροί, είτε είμαστε γιατροί που βρισκόμαστε στα πρώτα βήματά μας και είμαστε ειδικευόμενοι και καταλαβαίνετε ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Η υγεία, ακόμη και μεσούσης της κρίσης, πρέπει να έχει μια προνομιακή μεταχείριση. Πρέπει να πληρωθούν οι εφημερίες, πρέπει να σκύψει το Υπουργείο Υγείας με τον Υπουργό και τον αναπληρωτή Υπουργό πάνω στα φλέγοντα προβλήματα των νοσοκομείων αλλά και των προβλημάτων που συνεπάγονται. Είτε είναι η πληρωμή των προμηθευτών, είτε είναι η πληρωμή των εφημεριών, είτε είναι τα προβλήματα και του εξωνοσοκομιακού χώρου. Γιατί το γεγονός ότι έξω δεν λειτουργεί τίποτα, το παιδί είναι ανύπαρκτο στην πόλη μας και στην περιοχή μας, δημιουργεί ένα μεγάλο ρεύμα τόσο στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, όσο και στα επίγοντα περιστατικά. Άρα η σημερινή στάση εργασίας είναι η απαρχή των κινητοποιήσεων. Βέβαια, από ό,τι έχουμε ακούσει, ενδεχομένως σε 20 του μηνός θα προκηρυχθεί και πανελλαδική πανυγειονομική απεργία. Είναι μια διαμαρτυρία και μια ενημέρωση των πολιτών της Καβάλας ότι δεν προχωράμε σε πιο μεγάλες κινητοποιήσεις εν είδη απεργίας ή αποχής από την εργασία, σεβόμενοι τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία. Αλλά θέλουμε να δείξουμε και εμείς ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα με τις πληρωμές εδώ και κοντά ένα εξάμηνο. Ζητούμε τη συμπαράσταση των πολιτών στα προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν αργότερα εάν συνεχίσει αυτή η αποχή από την πληρωμή των εργαζομένων.